David Hume. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολόγηση της πίστης στην ύπαρξη μιας αιτιακής αναγκαιότητας στην αλυσίδα των γεγονότων. Ο David Hume είναι ο ήρωας των σύγχρονων σκεπτικιστών και εμπειριστών, καθώς αποκήρυξε όλες τις γνώσεις εκτός από εκείνες που μπορούν να αποκτηθούν με τη χρήση των αισθήσεων. Δυστυχώς, όπως θα έλεγε αργότερα ο Queen, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Hume, τα στοιχεία που μπορούν να συγκεντρωθούν με τη χρήση των αισθήσεων δεν είναι πάρα πολλά. Από τον Λοκ, ο Χιουμ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όλες οι ανθρώπινες γνώσεις βασίζονται σε σχέσεις μεταξύ ιδεών ή αισθητηριακές εντυπώσεις. Οτιδήποτε μη εμπειρικό είναι απλό εφεύρημα και πρέπει να αποβάλλεται χωρίς δισταγμό. Ως αποτέλεσμα, ο Χιουμ απορρίπτει την ύπαρξη του Θεού και του εαυτού, την αντικειμενική ύπαρξη λογικής αναγκαιότητας, την αιτιότητα, ακόμα και την αξιοπιστία της ίδιας της επαγωγικής γνώσης. Ο στόχος του είναι διπλός. Από τη μία πλευρά ανατρεπτικός, η απαλλαγή της επιστήμης από όλες τις πλάνες που βασίζονται στην εφεύρεση και όχι στην πείρα, και από την άλλη επικοδομητικός, η θεμελίωση μιας επιστήμης της ανθρώπινης φύσης, εντυπωσιασμένος από τον τρόπο που ο Ισαάκ Νεύτον είχε περιγράψει τον φυσικό κόσμο, εφαρμόζοντας απλούς νόμους μηχανικής. Ο Χιουμ σκόπευε να κάνει κάτι αντίστοιχο για τη φύση της ανθρώπινης νόησης. Το έργο του, «Πραγματεία περί της ανθρώπινης φύσεως», είναι μια εξονυχιστική μελέτη στην εμπειρική ψυχολογία προς αναζήτηση γενικών αρχών. Σε αυτόν τον τομέα ο Χιουμ φαίνεται να αποτυγχάνει παταγωδώς, κυρίως επειδή η ταξινόμηση των εντυπώσεων και των ιδεών προέρχεται από το δυσφημισμένο πρότυπο του Ντεκάρτ. Ωστόσο, το αρνητικό πρόγραμμα του Χιουμ είναι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα της δύναμης της λογικής κριτικής. Τα σκεπτικιστικά αποτελέσματά του, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει σχέση με την επαγωγή, παραμένουν πρόβλημα για τους σύγχρονους φιλοσόφους. Ο Χιουμ παρατηρεί ότι δεν βιώνουμε ποτέ τον εαυτό μας παρά μόνο τη συνεχή αλυσίδα των ίδιων των γεγονότων. Αυτό το ψυχολογικό γεγονός οδηγεί τον Χιουμ στο αμφίβολο μεταφυσικό συμπέρασμα ότι ο εαυτός είναι μία ψευδαίσθηση και ότι στην πραγματικότητα η προσωπική ταυτότητα δεν είναι τίποτα περισσότερο από τη συνεχή διαδοχή αντιληπτικών εμπειριών. «Δεν είμαι τίποτα περισσότερο από μία δέσμη αντιλήψεων», λέει ο Χιουμ σε ένα διάσημα απόφθεγμά του. Ακολουθώντας μία παρόμοια γραμμή σκέψης, ο Χιουμ παρατηρεί ότι η δύναμη που αναγκάζει ένα γεγονός να ακολουθήσει κάποιο άλλο, το αιτιατό, δεν βιώνεται ποτέ μέσω αισθητηριακών εντυπώσεων. Το μόνο που παρατηρούμε με την πείρα μας είναι η τακτική διαδοχή ενός είδους γεγονότος που ακολουθεί κάποιο άλλο, αλλά η υπόθεση ότι το προηγούμενο γεγονός, το αποκαλούμενο αίτιο, πρέπει να ακολουθηθεί από το επόμενο γεγονός, το αιτιατό, δεν είναι τίποτα περισσότερο από ανθρώπινες προσδοκίες προβαλλόμενες στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει καμία επαλήθευση για να πιστεύουμε σε μία αιτιολογική αναγκαιότητα στην αλυσίδα των γεγονότων. Ο σκεπτικισμός του Χιουμ δεν σταματά εκεί. Αφού βλέπει την ανθρώπινη πεποίθηση στην αιτιότητα απλώς σαν μια ειδική περίπτωση ενός περισσότερο γενικευμένου ψυχολογικού γνωρίσματος της επαγωγικής λογικής. Η επαγωγική λογική είναι η διαδικασία που μας οδηγεί σε γενικεύσεις από την παρατήρηση ενός αριθμού ανάλογων περιπτώσεων. Για παράδειγμα, έχοντας παρατηρήσει πολλούς λευκούς κύκνους αλλά κανέναν μαύρο κύκνο, μπορεί να οδηγηθούμε στο φαινομενικά λογικό συμπέρασμα πως όλοι οι κύκνοι είναι λευκοί. Αντίστοιχα, διαπιστώνοντας ότι οι άνθρωποι συχνά πεθαίνουν, συμπεραίνουμε όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί. Αλλά αυτές οι γενικεύσεις ξεπερνούν τα εμπειρικά γνωρίσματα και δεν επιβεβαιώνονται με τη λογική. Στο κάτω-κάτω, μαύροι κύκνοι βρέθηκαν στην Αυστραλία και υπάρχει πάντα η λογική δυνατότητα να ανακαλύψουμε έναν αθάνατο άνθρωπο. Ο Χιουμ ισχυριζόταν ότι η επαγωγική λογική δεν είναι αρκετά αξιόπιστη για να μας οδηγήσει στην αλήθεια, καθώς η παρατήρηση μιας κανονικότητας δεν αποκλεί την πιθανότητα την επόμενη φορά να συμβεί κάτι διαφορετικό. Επειδή όλοι οι επιστημονικοί νόμοι είναι απλώς γενικεύσεις βασισμένες στην επαγωγική λογική,
Το αποκαλούμενο πρόβλημα της επαγωγής υπήρξε πάντα ένα από τα μεγαλύτερα για τους φιλοσόφους της επιστήμης. Η προσπάθεια να αποδείξουν την αιτιολόγηση της επαγωγής τους απασχόλησε καθόλου τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Ο Καρλ Πόπερ είναι ο πλέον αξιοσημείωτος, επειδή προσέφερε την πιο ελπιδοφόρα λύση στον σκεπτικισμό του Χιούμ. Thank you.